Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, η κυβέρνησή σας και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης δίνετε τα ρέστα σας. Φτάσατε στο σημείο να ονομάζετε τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια παράνομες πράξεις και πως μια τέτοια συλλογική απόφαση των φοιτητών είναι το ίδιο με τη ληστεία του διπλανού μπακάλικου. Ντροπή. Με τέτοιους μπακαλίστικους λαϊκισμούς δεν θα τα βγάλετε εύκολα πέρα με την νεολαία που είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο διαθέτει αυτός ο τόπος. Είστε βαθιά γελασμένοι αν νομίζετε ότι με τις εσχρές συκοφαντίες κατά όσων αγωνίζονται θα τη βγάλετε τελικά καθαρή. Το μόνο που δείχνετε είναι αδυναμία και δεν πρόκειται να πετύχετε τίποτα. Γιατί οι φοιτητές, όπως και οι αγρότες, έχουν δίκιο και εσείς έχετε το άδικο. Γι' αυτό και θα χάσετε. Έχουν δίκιο οι φοιτητές οι οποίοι μαζί, μέσα από πρωτόγνωρες μαζικές συνελεύσεις, με μεγάλα συλλαλητήρια, εναντιώνονται με τις μορφές που εκείνοι κάθε φορά επιλέγουν βεβαίως στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχουν δίκιο γιατί ζητούν πτυχία με αξία και όχι πτυχία σε τιμοκατάλογο. Γιατί ζητούν να στηριχθούν επιτέλους τα δημόσια πανεπιστήμια, οι πραγματικές ανάγκες τους, κόντρα σε ό,τι επιβάλλει η παραπέρα υποβάθμιση των σπουδών τους. Έχουν δίκιο και οι αγρότες, οι οποίοι αγωνίζονται με τα μπλόκα τους σε όλη την Ελλάδα, ενάντια στο ξεκλήρισμά τους από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεκδικούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, 100% αποζημιώσεις για τις ζημιές, μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτερες εγγυημένες τιμές. Είναι αλήθεια πως η μαζικότητα και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά σας, αφού κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας για να εμποδίσετε το δυνάμωμά τους, αφού φάγατε τα μούτρα σας με τα περί υποκινούμενων μειοψηφιών και καταλάβατε ότι δεν περνούν οι τσαμπουκάδες και οι συκοφαντίες, καθώς οι αγώνες πληθαίνουν καθημερινά σε όλη τη χώρα, τώρα κινείστε πλέον στη γνωστή τακτική της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Πετάτε στην εξέδρα της ευθύνας σας για την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, μιλώντας για εισαγόμενο πρόβλημα. Προσπαθείτε να κρύψετε ότι η ουσία, η αιτία πίσω από τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια είναι η πολιτική της ονομαζόμενης πράσινης μετάβασης, την οποία υπηρετείτε εσείς αλλά και όλα τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν την προηγούμενη περίοδο. Μας λέτε ότι τα προβλήματα των αγροτών είναι πανευρωπαϊκά, γι' αυτό βγαίνουν τα τρακτέρ σε όλη την Ευρώπη. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτό λέμε και εμείς. Εσείς όμως, η Νέα Δημοκρατία, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ψηφίσατε τη νέα ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2020 στο Ευρωκοινοβούλιο. Μια πολιτική που βάζει περισσότερα εμπόδια στην επιβίωση των βιοπαλλεστών αγροτών, καθώς βασικό της κριτήριο είναι η απαρέγκλητη ευθυγράμμιση της αγροτικής παραγωγής στις προτεραιότητες των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με τις αποφάσεις για τη δίθεν εξωστρέφεια κλπ. Κλπ. Και είναι πραγματική ευκαιρία εν ώψη και των ευρωεκλογών της 9ης του Ιούνιου, αρκετός κόσμος να σκεφτεί εάν αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εμπεριέχει έστω ένα φιλολαϊκό ίχνος και ακριβώς να γίνει η ευκαιρία για να δυναμώσει πολύ περισσότερο το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που αντιπαλεύει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι σας ως κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση να αλλάξει, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, έχετε συνδιαμορφώσει και εξειδικεύσει στην Ελλάδα. Θυμηθήκατε εσείς της Νέας Δημοκρατίας όλο τυχαίως τώρα
που οι αγρότες είναι στο δρόμο, την εξαγγελία που είχατε κάνει τον Νοέμβριο για διακανονισμούς στο αγροτικό ρεύμα για καταναλώσεις πριν το Σεπτέμβρη του 2023. Πρόκειται φυσικά για μέτρο κοροϊδία. Τι μας λέτε? Ότι ο πνιγμένος αγρότης της Κάρλας, της Καρδίτσας, του Δομοκού, αλλού με το χωράφι του μπαζωμένο, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τα πάγια και την τρεχούμενη κατανάλωση με 17 λεπτά την κιλοβατόρα από 7 που ήταν το 2020, ενώ εισόδημα από την παραγωγή του θα έχει μετά από 2-3 χρόνια, κάτι που δεν είναι και καθόλου σίγουρο βέβαια. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, αποφασίσατε ότι από τον κρατικό προϋπολογισμό θα πληρωθεί το επιτόκιο στους παρόχους, μην τυχόν και απειληθούν τα κέρδη τους. Όσο για τη δήθεν κρατική αρρωγή και τα 5.000 έως 10.000 ευρώ που εξαγγείλατε χθες ότι θα δώσετε, σας λέμε δώστε πρώτα τις 2.000 ευρώ που ακόμα χρωστάτε σε εκατοντάδες αγρότες σε όλες τις πλημμυρισμένες περιοχές και μετά δίνετε και τα υπόλοιπα. Μάλιστα δηλώνετε ότι τώρα η κυβέρνησή σας είναι και ανοιχτή στο διάλογο. Υποκρίνεστε, γιατί ενώ οι διεκδικήσεις των αγροτών είναι γνωστές και χιλιοδιατυπωμένες, εσείς αρνείστε να απαντήσετε επί της ουσίας στα συγκεκριμένα αιτήματα που προβάλλουν, όπως το αίτημα για πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Αρνείστε να τοποθετηθείτε στο αίτημα για πραγματικά αφορολόγητο πετρέλαιο, σαν και αυτό δηλαδή που έχουν οι εφοπλιστές. Και όχι αυτά τα ελάχιστα που αναγκαστήκατε να δώσετε το 22 και το 23 πάλι υπό το βάρος των κινητοποιήσεων και τα οποία βρίσκονται πολύ κάτω από τα χρήματα που δίνονταν μέχρι το 2016, πριν δηλαδή καταργήσετε με το τρίτο μνημόνιο όλοι μαζί την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Έχουν όλο το δίκιο με το μέρος τους οι αγρότες και το ξέρετε. Όπως δίκιο έχουν και οι εργαζόμενοι να διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, γιατί η ακρίβεια και ο πληθωρισμός καταβροχθίζουν το εισόδημά τους και την αύξηση στον κατώτατο μισθό, ο οποίος, θυμίζω, είναι πολύ κάτω από τα επίπεδα του 2009, την έχει φάει ήδη η μαρμάγκα της ακρίβειας. Γιατί για να συζητάμε για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, θα πρέπει να μιλάμε πρώτα απ' όλα για την κατάργηση του νόμου Βρούτση-Αχτσιόγλου, με τον οποίο καταργήθηκαν οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις.